Ελάτε να συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, μετά τα όσα ενδιαφέροντα είδαμε. Σας λέω και σας θυμίζω για το μεταφορικό ισοδύναμο, την παράταση αιτήσεων υποβολής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Ένα μήνυμα από το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας κ. Σαντορινιού. Παρατείνεται λοιπόν μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, που είναι η μέρα Κυριακή, η περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πρώτη πιλωτική εφαρμογή του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου για δαπάνες μεταφορών από 1η Εβδόμου, Ιουλίου δηλαδή 18, έως και 31 Δωδεκάτου 18 του χρόνου που τέλειωσε. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης που συμμετέχουν σε όλους αυτούς στην καθολική εφαρμογή του μέτρου θα είναι για παραστατικά από την 1η-1η του 19 και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για το κομμάτι αυτό σύντομα. Και πάμε λοιπόν τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να δούμε τι ακριβώς έγινε με αυτό που σας είπα σαν ειδησούλα λίγο νωρίτερα, ότι δηλαδή να βάλει τέλος στις φήμες σχετικά με την κατάθεση της τροπολογίας που πυροδότησε σενάρια σχετικά με τις σχέσεις του με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που επιχείρησε στη συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε να βάλει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Κινήματος Αλλαγής, κ. Δημήτρης Κρεμαστινός, πρώην Υπουργός Υγείας. Όπως υπογράμμισε μεταξύ άλλων, για όσους με γνωρίζουν, όταν λέω καλημέρα, εννοώ καλημέρα, είπε ο κ. Υπουργός. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε για να δούμε και κάτι άλλο. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα τα οποία τον τελευταίο καιρό ηχούν στα αυτιά μου λίγο περίεργα. Δηλαδή και στο επίπεδο των Αθηνών αλλά και στο τοπικό επίπεδο το δικό μας λέω καλημέρα και μου λένε ναι, αλλά δεν την είπε τόσο δυνατά, εννοούσε πιθανόν καλησπέρα ή ίσως και καληνύχτα. Εγώ όμως εννοούσα καλημέρα. Και με τις επαφές που έχω με τον κόσμο και με γνωρίζει και τους γνωρίζω, ξέρουν ότι όταν λέω καλημέρα, εννοώ καλημέρα. Και τι θέλω να πω με όλα αυτά. Υπήρξε ένα πρόβλημα που για μένα υπήρξε πρόβλημα ζωής για τη χώρα. Δηλαδή είχα υποστηρίξει ότι όταν κυβερνούν κόμματα με ακραίες διαφορετικές ιδεολογίες, το αποτέλεσμα είναι κακό για τη χώρα. Και έφερα παράδειγμα το πρώτο εξάμηνο του 1995, όπου υπήρξε η κυβέρνηση των ΑΝΕΛ με το ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν τελείως διαφορετικές απόψεις. Τι συνέβη τότε? Τότε συνέβη να έχουμε την οικονομική καταστροφή, δηλαδή να έχουμε τα capital controls, να έχουμε ουσιαστικά και μέχρι σήμερα κλείσιμο των τραπεζών, δεν μπορούν να δώσουν δάνεια τράπεζες. Εκείνη την περίοδο συνέβη να έχουμε το τρίτο μνημόνιο, που ήταν το χειρότερο από όλα, γιατί η χώρα έχει μπει ενέχειρο για 100 χρόνια, που σημαίνει με απλά λόγια μια ζωή θα είμαστε υπόδουλοι των δανειστών. Όλα αυτά έγιναν διότι είχε πιστέψει ο Πρωθυπουργός και το είπε και ο ίδιος στη Βουλή ότι η πολιτική Βαρουφάκη θα είχε κατά κάποιο τρόπο πείσει τους Ευρωπαίους να υποχωρήσουν. Οι Ευρωπαίοι όχι μόνο υποχώρησαν, αλλά μας ανάγκασαν και ανάγκασαν τον Πρωθυπουργό το όχι το δημοψηφίσμα να το κάνει ναι, διότι υπήρχε οικονομική καταστροφή. Μέχρι σήμερα λοιπόν δεν έχουμε συνέλθει από αυτό το πράγμα, παρότι έχουμε βγει τυπικά από το μνημόνιο. Με απλά λόγια, η χώρα έχασε, για να μην πω κατεστράφει. Άρα, αυτό που εννοώ δεν είναι ότι επειδή τότε δεν υπήρξε συγκυβέρνηση των κομμάτων, των όμορων κομμάτων, δηλαδή που έχουν παραπλήσια ιδεολογία, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Διότι αν ήταν τα όμορα κόμματα, δεν θα υπήρχε η περίοδος εκείνη. Δεν θα είχαν εμπιστευτεί, θα είχαν βάλει βέτο στην υπουργοποίηση του Βαρουφάκη. Αυτό είπα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στις εκλογές που έρχονται θα γίνει κυβέρνηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και των κομμάτων αυτών ή του Κινήματος Αλλαγής, διότι το εκλογικό αποτέλεσμα ανάλογα με το τι θα είναι θα ερμηνευτεί ανάλογα με το αποτέλεσμά του. Εκείνο που είπα ήταν κάτι διαφορετικό. Χαρακτήρισα μια περίοδο η οποία έβλαψε τη χώρα και την έβλαψε κέρια, διότι είδατε ότι και το πολιτικό σύστημα πληγώθηκε. Είδατε ότι οι βουλευτές οι οποίοι έφυγαν από το ΑΝΕΛ και στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ
έφυγαν, ξέχασαν αυτά που έλεγα στον κόσμο τους, διότι απλούστατα ήθελαν να παραμείνουν υπουργοί. Είχαν άλλο λόγο να φύγουν από αυτά που λέγανε στον κόσμο. Λοιπόν, άρα διελήφθη ένα κόμμα, γιατί δεν ήταν όμορο με το άλλο κόμμα. Και με ρωτούνε τι σημαίνει όμορο. Και λέω απλά ότι οι άνθρωποι που ψήφιζαν το 53% πολύ παλιά το Γιώργο Παπανδρέου, που ψήφισαν 48% τον Ανδρέα Παπανδρέου, 44% τον Γιώργο Παπανδρέου, όλοι αυτοί έχουν την ίδια περίπου, τις ίδιες περίπου απόψεις για την παιδεία, την υγεία, την οικονομία, όλα αυτά τα χρόνια, και λόγω της οικονομικής κρίσης διασπάρισαν στα διάφορα κόμματα. Περισσότεροι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι λιγότεροι πήγαν στο Ποτάμι, στην Ένωση Κεντρών και σε άλλα κόμματα. Αυτό σημαίνει όμορος χώρος, ο οποίος πρέπει να ανασυγκροτηθεί κάποια στιγμή, δηλαδή πρέπει να υπάρξει ενιαίος χώρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσχωρήσει το κίνημα αλλαγής στο ΣΥΡΙΖΑ, που ορισμένοι θέλουν να μεταφράζουν αυτά τα πράγματα με τόσο απλοϊκό τρόπο. Άλλο είναι να δημιουργηθεί στο μέλλον μια ενιαία παράταξη τύπου ΠΑΣΟΚ ή τύπου Ένωσης Κέντρου, και άλλο είναι να λέμε ότι προτείνουμε να φεύγουν στελέχοι και βουλευτές και να αλλάζουν κόμμα όπως οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι αυτό το πράγμα η πρόταση δική μου τουλάχιστον. Και αυτό ήθελα να τα διευκρινίσω. Και να διευκρινίσω επίσης ότι μάλλον να υπενθυμίσω ή να διευκρινίσω ότι εγώ κατέβηκα στα Δωδεκάνησα με δύο στόχους τοπικούς. Ο ένας ήταν να δω τους Δεκανήσιους να μην έρχονται στην Έλληνα Αθήνα να κάνουν στεφανιογραφίες, και ο δεύτερος ήταν να δω τους Δεκανήσιους να έρχονται στον τόπο τους και να κάνουν ακτινοθεραπεία και να μην τρέχουν στην Κρήτη, στην Αθήνα, στο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης και να εκλιπαρούν για μια θέση και να ταλαιπωρούνται και να ξοδεύονται και οικονομικά οι οικογένειές τους. Αυτός είναι ο δεύτερος στόχος, ο οποίος δυστυχώς δεν επετεύχθη λόγω της άρνησης του Υπουργείου Υγείας. Ο κύριος Πολάκης μου είπε στη Βουλή ότι να πηγαίνουν στην Κρήτη οι Δωδεκανήσιοι. Και του είπα ότι οι Δωδεκανήσιοι δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας για να πηγαίνουν στην Κρήτη. Πρέπει να γίνει ακτινοθεραπευτικό. Και ο λόγος, ο βασικότερος λόγος που θα είμαι υποψήφιος θα είναι αυτός. Γιατί πιστεύω ότι και το νοσοκομείο πρέπει να βαθμιστεί, να είναι δηλαδή σε καλύτερη επαφή με το πανεπιστήμιο, και το ακτινοθεραπευτικό επιτέλους να λειτουργήσει στη Ρόδο. Άλλο είναι να παίρνει ο άλλος το καράβι από την Κόγια να έρχεται να κάνει ακτινοθεραπεία και να γυρίζει το βράδυ στο σπίτι του την επομένη, και άλλο είναι να κάθεται στην Αθήνα στα ξενοδοχεία επί ένα μήνα. Αυτά είναι άμεσα προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Και γι' αυτό και σε εκλογές, όπως έκανε τις προηγούμενες, αυτό το θέσω πρώτο θέμα για τους Δωδεκανήσιους. Ότι δηλαδή πρέπει να δούμε στην τετραετία που έρχεται να λειτουργεί το ακτινοθεραπευτικό στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο. Άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω σε αυτή τη συνέντευξη είναι ότι θα πρέπει αυτός ο εκφυλισμός πολιτικής ζωής να σταματήσει. Δηλαδή να αλλάζουν κόμματα και να λένε άλλα λόγια στον κόσμο αυτοί που του λέγανε άλλα λόγια μέχρι χτες, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση υφυπουργού σε μια οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτό είναι πλήγμα για το κοινοβουλευτικό σύστημα και πλήγμα για τη χώρα. Και δεν θα πρέπει να το δούμε τόσο επιπόλαια. Γι' αυτό καλώ τους πολίτες να ψηφίσουν σε εκλογές κόμματα παραδοσιακά που έχουν ιστορία, για τον απλούστατο λόγο ότι είδατε ότι τα μικρά κόμματα που διαμαρτυρήθηκε δι' αυτόν ο κόσμος διαλύθηκαν, και το Ποτάμι διαλύθηκε και η ΑΝΕΛ, ο Καμένος διαλύθη, και η Ένωση Κεντρών παρά ένα βουλευτή να διαλυθεί κι αυτή, ενώ το κίνημα αλλαγής παρέμεινε διότι έχει μια ιστορία. Όχι ότι δεν έχουμε διαφορές απόψεων, έχουμε. Ο κάθε βουλευτής, ο κάθε στέλεχος έχει, αλλά δεν φεύγει να κάνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως, υπήρξαν και εξαιρέσεις, αλλά δεν ήταν βουλευτές. Οι δύο τελευταίοι που έφυγαν, που ήταν στελέχοι, που δεν εξελέγησαν βουλευτές, ήταν στελέχοι. Και γι' αυτό λέω υπήρξαν εξαιρέσεις. Η κοινοβουλευτική ομάδα όμως έμεινε αραγής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δέχτηκε και βουλευτές που ήρθαν από το Ποτάμι και την Ένωση Κεντρών και ήθελαν
να βαδίσουν μαζί με το κίνημα αλλαγής. Ελάτε να συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, μετά τα όσα ενδιαφέροντα είδαμε. Σας λέω και σας θυμίζω για το μεταφορικό ισοδύναμο, την παράταση αιτήσεων υποβολής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Ένα μήνυμα από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας κ. Σαντορινιού. Παρατείνεται λοιπόν μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, που είναι η μέρα Κυριακή, η περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πρώτη πιλωτική εφαρμογή του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου για δαπάνες μεταφορών από 1η Εβδόμου, Ιουλίου δηλαδή 18, έως και 31 Δωδεκάτου 18 του χρόνου που τέλειωσε. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης που συμμετέχουν σε όλους αυτούς στην καθολική εφαρμογή του μέτρου θα είναι για παραστατικά από την 1η-1η του 19 και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για το κομμάτι αυτό σύντομα. Και πάμε λοιπόν τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να δούμε τι ακριβώς έγινε με αυτό που σας είπα σαν ειδησούλα λίγο νωρίτερα, ότι δηλαδή να βάλει τέλος στις φήμες σχετικά με την κατάθεση της τροπολογίας που πυροδότησε σενάρια σχετικά με τις σχέσεις του με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που επιχείρησε σε συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε να βάλει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Κινήματος Αλλαγής, κ. Δημήτρης Κρεμαστινός, πρώην Υπουργός Υγείας. Όπως υπογράμμισε μεταξύ άλλων, για όσους με γνωρίζουν, όταν λέω καλημέρα, εννοώ καλημέρα, είπε ο κ. Υπουργός. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε για να δούμε και κάτι άλλο. Είμαστε στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου, στην Αστική, στα πλαίσια της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2019, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του 14ου και τους δασκάλους και τους μαθητές, σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων, με το Περιφερειακό Φυτώριο και το ΚΕΚ Ενηματάς, για να γίνουν οι δράσεις Aegean Gardener, Κυπουρή του Αιγαίου, και η Λέσχη Αρχιμαγείρων μαζί με τους μαθητές θα μαγειρέψουν τοπικά προϊόντα, από τοπικά προϊόντα διάφορες νοστιμίες, συνταγές που είναι από την πόλη της Ρόδου. Είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της περιφέρειας, η οποία έχει μεγάλη επιτυχία και αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή και των μαθητών και του κόσμου. Βρισκόμαστε στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, στην Αστική Σχολή για όσους την θυμούνται και με αυτό το όνομα, γιατί σήμερα μαζί με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων και τους συναδέλφους τον Μιχάλη τον Μπαριανάκη και τον Φιλίμωνα τον Ζανετίδη, που είναι ο Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για την γαστρονομική περιφέρεια και για τη γαστρονομία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Βρισκόμαστε μαζί με τα παιδιά και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς εδώ για να δώσουμε το μήνυμα της υπεροχής της δικής μας κουζίνας, της ντόπιας κουζίνας, της υγιεινής κουζίνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αναλύσαμε μαζί με την Αργυρό Μπαρμπαρίγου προηγουμένως όλα εκείνα τα καλά χαρακτηριστικά που περιέχουν τα προϊόντα, τα αγνά που χρησιμοποιεί η δική μας η κουζίνα για να κάνουν τα παιδιά υγιεινή διατροφή, και μαγειρεύουμε μαζί τους, πλάθουν κουλούρια, θα τα ψήσουμε, τους δίνουμε χαρά, μας δίνουμε, παίρνουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και εμείς από αυτά. Όλα αυτά γίνονται με πλήρη και απόλυτα καλή συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου του και το εκπαιδευτικό προσωπικό τους. Επίσης ευχαριστούμε για αυτήν την υπέροχη φιλοξενία σήμερα το πρωί εδώ στο σχολείο. Είμαστε εδώ στο 14ο Δημοτικό Σχολείο στην Αστική, ένα σχολείο το οποίο στα πλαίσια της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019, όπου είναι η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, τα παιδιά, οι Κυπουροί του Αιγαίου, όχι μόνο καλλιέργησαν τα δικά τους λαχανικά με την καθοδήγηση του Περιφερειακού Φυτωρίου και με παραδοσιακούς σπόρους και με μεθόδους παραδοσιακούς, αλλά
μαγείρεψαν κιόλας τα δικά τους λαχανικά, τις δικές τους συνταγές και με τη βοήθεια των αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου Κυκλάδων μαγειρέψαμε σήμερα πολλές λιχουδιές για τα παιδιά. Εμείς αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε από το Περιφερειακό Φυτώριο και από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι τα παιδιά να καταλάβουν την αξία της υγειακής διατροφής, την αξία του ντόπιου, του δικού μας προϊόντος και τις παραδοσιακές συνταγές τις οποίες φυσικά είναι και οι πιο νόστιμες. Ευχαριστούμε την κυρία Μπαρμπαρίγου, ευχαριστούμε του σεφ που ήρθανε και μας μαγειρέψανε, αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστούμε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τα παιδιά φυσικά που κάνανε όλα αυτά τα πράγματα και είμαστε περήφανοι όπου τα δικά μας παιδιά μπορούν και βλέπουν το πρωτογενή τομέα και για να αναπτύξουμε αυτό το τομέα που έχουμε μείνει πίσω. Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, όπως και σε κάθε εκδήλωση που γίνεται με την περιφέρεια, έτσι και σήμερα στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, ήρθαμε να δείξουμε στα παιδιά τις παραδοσιακές συνταγές, να τους μοιήσουμε στα παραδοσιακά φαγητά, να θυμηθούν παλιές και αγαπημένες γεύσεις και νομίζω από τα χαμόγελά τους τα έχουμε καταφέρει. Ελπίζω αυτή η δράση να συνεχιστεί και να μπορέσουμε να συμμετέσχουμε σε άλλα σχολεία και σε άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, σήμερα το παλαιότερο Δημοτικό Σχολείο της Ρόδου, έγιναν δύο ταυτόχρονες δράσεις από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Έγιναν το Aegean Gardener και το Aegean Mamas. Και τα παιδιά έχουν το δικό τους κήπο που φυτεύουν τα δικά τους λαχανικά και μαγειρεύουν με τα δικά τους λαχανικά. Και ταυτόχρονα κάναμε την δράση Aegean Mamas, μαγειρέψαμε παραδοσιακές συνταγές με τα παιδιά της Ρόδου, τα δοκιμάσαμε, τα ψήσαμε, τα απολαύσαμε και μιλήσαμε για τη διατροφή και για τα ωφέλη της υγειακής διατροφής.